Ναι, θέλω να πω ότι σήμερα ήρθαμε 11. Αλλά ήρθαμε 11 πολεμιστές. Ήρθαμε 11 παιδιά που έδωσαν για την ψυχή τους. Παίξαν εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ήρθαν 11 πολεμιστές και 50 ωραίοι τρελοί στην κερκίδα. Αυτοί είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Στα παιχνίδια που μας επιτρέπεται να παίξουμε στα ίσια. Έχουμε διαφορά. Έχουμε διαφορά. Το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι. Ήταν πολύ κομβική νίκη για εμάς. Για πολλούς λόγους. Το καταλαβαίνετε. Είχαμε απίστευτες απουσίες, ιώσεις και τραυματισμούς. Προχωράμε. Έχουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα δύο ακόμα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι κυπέλλου και ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Το παιχνίδι με την Καλαμαριά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο. Και προχωράμε. Αυτό το παιχνίδι στα ίσια ήταν κάποιο παράπονο ή κάποιο καρφί για κάποιους ή κάποιον? Ναι, ξεκάθαρα, ρε. Δυστυχώς δεν επιτρέπεται, σε αυτή την κατηγορία δεν επιτρέπεται. Έχει αποδειχθεί ότι όποτε είναι αξιολογημένος διαιτητής και δεν είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι, είναι δύσκολα τα πράγματα για κάποιες ομάδες, πολύ δύσκολα. Είναι κλειδωμένο πλέον. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα αλλάξει αυτή η κατηγορία. Οπότε εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, κοιτάμε τα 11 τα παιδιά που μπήκαν σήμερα μέσα και που μέσα σε αυτό το απίστευτο κρύο οι οπαδοί μας που μας ακολούθησαν και μας έδωσαν δύναμη. Αυτά είναι.